Οι πιο απαραίτητες χρηστικές πληροφορίες για ένα ταξίδι στην Καπαδοκία είναι οι εξής. Καταρχήν, δεν υπάρχει διαφορά ώρας με την Ελλάδα. Η Τουρκία είναι μια χώρα όπου η υγεία σας δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα. Η ομοφιλοφιλία δεν είναι κάτι σπάνιο στην Τουρκία, αλλά το να εκφράζετε ανοιχτά τις προτιμήσεις σας στα περισσότερα μέρη δεν γίνεται αποδεκτό. Η Τουρκία είναι μια χώρα όπου οι κανόνες ασφαλείας δεν πολύ ισχύουν. Υπάρχουν τρύπες στα πεζοδρόμια, οι δρόμοι δεν φωτίζονται επαρκώς τη νύχτα, οι ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα φοριούνται κατ' εξαίρεση. Πάρτε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Φοράτε το τσαντζάκι με τα λεφτά σας κάτω από τα ρούχα σας και έχετε το νου σας για πορτοφολάδες στα λεωφορεία, στις αγορές και σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Ένας από τους πιο διάσημους εισβολείς της Καπαδοκίας υπήρξε ο πάμπλουτος βασιλιάς των Λιδίων Κρίσος, ο οποίος λίγο πριν τον εκτελέσουν στην πυρά οι δήμοι του Πέρση βασιλιά Κύρου, ανέκραξε το όνομα του Σόλωνα, ενθυμούμενο στη ρίση του Αθηναίου Σοφού «Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε». Συγκινημένος από τα γεγονότα αυτά, ο Απόλλων έστειλε μια καταρακτώδη βροχή που γλίτωσε από τις φλόγες των Κρίσο και έτσι οι Πέρσες, εντυπωσιασμένοι από την παρέμβαση του ξένου θεού, άφησαν ελεύθερο τον Κρίσο και τον τίμησαν δεόντος. Όπως βλέπετε και στις εικόνες μας, στο οδηπορικό μας στην Καπαδοκία περάσαμε και από περιοχές όπου η ζωή και το περιβάλλον σου δίνουν την εντύπωση πως έχουν σταματήσει στον Μεσαίωνα. Είναι σίγουρα μοναδική η εμπειρία αν πάρετε τη μεγάλη απόφαση να δοκιμάσετε τις πτήσεις με αερόστατο που πραγματοποιούνται πάνω από τις μαγικές κοιλάδες της Καπαδοκίας. Βέβαια, μία ημίωρη πτήση μπορεί να τεινάξει στον αέρα τον προϋπολογισμό σας, αφού οι τιμές φτάνουν και τα 230 ευρώ το άτομο. Πάντως, όσοι το δοκίμασαν δηλώνουν ότι πρόκειται πραγματικά για εμπειρία ζωής. Εάν ο πλούς που βλέπετε ήδη στις οθόνες σας σας μάγεψε, έχουμε και επιπλέον πληροφορίες. Οι πτήσεις που οργανώνονται είναι πρωινές και συμπεριλαμβάνουν πρωινό με σαμπάνια, αλλά υπάρχουν και φθηνότερες βόλτες των 45 λεπτών, όπου ο αφρόδης ίνος αντικαθίσταται με μία μπυρίτσα μετά την προσγείωση.
Thank you.